το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε του Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κλείδος, και σώσον αγαθέ διεσούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Σε προηγούμενη ομιλία μας, στο θέμα μας αναφερθήκαμε στο τι είναι η κόλαση για τον άνθρωπο. Και είπαμε ότι η κόλαση είναι τελικά αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος εξαιτίας των δικών του λαθών, εξαιτίας των δικών του αμαρτημάτων, και παρομοιάσαμε την κόλαση σαν τη θάλασσα, η οποία ενώ ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα στα νερά για να δροσιστεί, εν τούτης τελικά ο άνθρωπος εισερχόμενος με πληγές μέσα στα θαλασσινά νερά, αντί να αισθάνεται τη δροσιά του νερού, εκείνος καίγεται. Εκείνος αισθάνεται ότι φλέγεται. Και αυτό οφείλεται όχι στην ιδιότητα του νερού, αλλά στο σφάλμα το δικό του που έχει αφήσει τον εαυτό του και άφησε όλα αυτά τα χρόνια τον εαυτό του να είναι ασθενής και να μην θεραπευτεί στο μεγάλο αυτό νοσοκομείο που ίδρυσε ο Χριστός μας και λέγεται Εκκλησία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Γιατρός της είναι ο Χριστός. Και αυτό το λέμε συχνά, σίγαρη ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Συχνά το αναφέρουμε δηλαδή ότι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι αυτός που θεραπεύει και την ψυχή και το σώμα μας. Άρα είναι ο ίδιος ο γιατρός μας. Είναι ο προσωπικός μας γιατρός. Εάν λοιπόν δεν καταφέρουμε να εντοπίσουμε ότι πρέπει να θεραπεύσουμε τις πληγές μας μέσα σε αυτό το νοσοκομείο που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός, τότε το αποτέλεσμα θα είναι μόνοι μας να βιώνουμε στην άλλη τη ζωή την κόλασή μας. Και αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών. Άρα η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Εάν η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, θα σας έλεγα τότε ότι το μοναστήρι είναι η εντατική, όπως έχω ξαναπεί, του θεραπευτηρίου, του νοσοκομείου. Δηλαδή, το μοναστήρι είναι η εντατική όπου εισέρχονται μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι αντελήφθησαν ότι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο πνευματικού θανάτου. Αισθάνονται και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουν την ψυχή τους. Και όπως κάτω στο κάστρο της Ναυπάρχου, όταν οι κάτοικοι κινδυνεύανε, τότε οχυρωνόντουσαν μέσα στο κάστρο, έτσι ακριβώς οχυρώνεται και ο άνθρωπος όταν ασθενήσει βαριά μέσα στην εντατική όπου έχει όλα τα μηχανήματα εκείνα τα οποία είναι ικανά να τον διατηρήσουν στη ζωή. Το ίδιο λοιπόν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος διαπιστώνει ότι ασθενεί και κινδυνεύει εισέρχεται μέσα στην εντατική, μέσα στο μοναστήρι, μέσα στο κάστρο και στο φρούριο εκείνο όπου θα είναι και θα διαφυλάξει τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτό όμως για να το αντιληφθεί ο άνθρωπος και να το καταλάβει το πόσο κινδυνεύει, πρέπει φυσικά να έχει νου Χριστού. Θα πρέπει να αποκτήσει αυτογνωσία. Θα πρέπει να αποκτήσει ταπεινό φρόνημα. Διότι αν δεν αποκτήσει αυτογνωσία, ταπεινό φρόνημα,
να ξέρει τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς κάνει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να αντιληφθεί ότι αυτός είναι ασθενής, ότι χρειάζεται να εισέλθει σε ένα νοσοκομείο, ότι χρειάζεται να εισέλθει στην εντατική. Και όταν δεν μπορεί να το αντιληφθεί, τότε παραμένει φυσικά έξω. Με αποτέλεσμα εισέρχεται στον θάνατο. Άρα, νοσοκομείο η εκκλησία μας, εντατική το μοναστήρι. Εμείς είμαστε οι ασθενείς, οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι έχουμε αντιληφθεί το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της σωτηρίας της ψυχής μας, μένοντας έξω στον κόσμο. Θα μου πείτε, κινδυνεύουν τόσο πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν και είναι μέσα στον κόσμο? Θα σας έλεγα απερίφραστα ναι. Στην κατάσταση, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι έξω ο κόσμος, ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση, οι κοσμικοί κινδυνεύουν. Εάν εμείς κινδυνεύουμε και μέσα από την εντατική μπορεί να χάσεις τη ζωή σου, αλλά είναι δυσκολότερο, ενώ ο ασθενής που παραμένει εκτός νοσοκομείου και εκτός εντατικής, καταλαβαίνετε σε πόσο μεγάλο κίνδυνο έχει θέσει τη ζωή του. Ένας ασθενής ο οποίος δεν έχει καν διαπιστώσει, γιατί άμα διαπιστώσεις την ασθένειά σου, τότε αρχίζεις και ψάχνεις. Και συνήθως οι άνθρωποι δεν διαπιστώνουν την ασθένειά τους, ακριβώς γιατί δεν έχουν αυτογνωσία, δεν έχουν ταπείνωση. Πιστεύουν ότι είναι μια χαρά αυτή. Από τη στιγμή λοιπόν που πιστεύουν ότι είναι μια χαρά, μέσα του σαράκι δουλεύει. Με αποτέλεσμα όταν φανεί προς τα έξω η πληγή, θα είναι πλέον αργά. Είναι σαν τον καρκίνο που αν τον προλάβεις στο πρώτο στάδιο ή στο δεύτερο τον θεραπεύεις. Αν όμως ο καρκίνος σου ξεφύγει, τότε πλέον είναι λίγο δύσκολο να τον θεραπεύσεις. Άρα λοιπόν και η πρόληψη μέσα στο νοσοκομείο μας χρειάζεται. Άρα η αυτογνωσία είναι εκείνη η οποία μας αφήνει, μας δίνει το περιθώριο να ψαχνόμαστε, να δούμε αν είμαστε υγιείς. Και φυσικά ο ταπεινός ο άνθρωπος, ο έχουν νουν Χριστού, θα καταλάβει πού σφάλει. Θα καταλάβει πού δεν είναι σωστός. Έρχονται πολλοί άνθρωποι για εξομολόγηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω στην εξομολόγηση είναι ότι οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται, αλλά ότι μου λένε τα προβλήματά τους. Και όταν προσπαθείς να τους εξηγήσεις στην εξομολόγηση, δεν πάμε να πούμε τα προβλήματά μας. Είναι σαν να πας στο γιατρό και να έχεις κάποιες πληγές επάνω στο σώμα σου, εσύ να αρχίσεις να του λες τα οικογενειακά σου προβλήματα του γιατρού. Ότι το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα, η γυναίκα σου έχει αυτό το πρόβλημα, ο άντρας σου έχει αυτό το πρόβλημα, το σπίτι έχει αυτό το πρόβλημα, το οικονομικό και ούτω καθεξής. Ο γιατρός, υπάρχει μια περίπτωση να τα ακούσει τα προβλήματά σου. Όμως θα σας πει, ξέρετε κάτι, στον γιατρό δεν ήρθατε για να μου πείτε τα προβλήματα. Ομοίως, στον πνευματικό δεν πάμε να αναφερθούμε στα προβλήματά μας τα οικογενειακά. Θα μου πείτε όμως, μα δεν επιζητούμε από τον πνευματικό μια συμβουλή? Ναι, είναι άλλη ώρα της συμβουλής. Κλείνεις με το γέροντά σου ένα ραντεβού που θα έχει τον ελεύθερο χρόνο να κάτσει μία ώρα, δύο, να συζητήσει τα τυχόν προβλήματα που έχεις και να σε επιλύσει. Η εξομολόγηση είναι επίσκεψη στο ιατρείο για συγκεκριμένο θέμα ιατρικό. Για συγκεκριμένη πληγή, για συγκεκριμένες πληγές. Ότι έχω αυτή την ασθένεια, τι θα κάνω γιατρέ μου? Το ίδιο πάω στο πνευματικό. Έχω αυτό και αυτό το αμάρτημα, όχι το πρόβλημα. Όχι το πρόβλημα. Όπως πολλές φορές λέω σε πολλούς ανθρώπους επίσης, το εξής, έρχονται μερικοί που θεωρούν αμάρτημα μονάχα. Το εάν είχαν σχέση ή αν πορνεύουν και έχουν σχέση με γυναίκες, εάν αυνανίζονται ή αν είδαν κάτι κακό στην τηλεόραση. Κάτι άσχημο. Θεωρούν ότι αυτά είναι τα αμαρτήματά τους. Ενώ υπάρχει μια πληθώρα αμαρτημάτων,
μια πληθώρα μαθημάτων, που δεν είναι αυτά τα μαθήματα. Αυτά είναι τρεις βράχοι μεγάλοι. Είναι τρεις βράχοι μεγάλοι, είναι μαθήματα και αυτά. Είναι τρεις μεγάλοι βράχοι, οι οποίοι είναι ορατοί. Αλλά όμως, εάν βάλεις πάνω τους τρεις από τους βράχους, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα φορτηγό, μπορεί να ζυγίσουν 3 τόνους. Όμως, εάν πάρεις χαλικάκι από ένα νταμάρι, αν πάρεις χαλικάκι από ένα νταμάρι, που το χαλικάκι είναι το μικρό αμάρτημα, κατέκρινα, είπα ψέματα, δεν προσευχήθηκα, δεν διάβασα γραφή, δεν ύστευσα, έκανα λαθροφαγία, σκέφτηκα πονηρά, ζήλεψα, κρυφάκουσα, δεν έκανα ελεημοσύνη, είπα μια κακή κουβέντα, χίλια δυο αμαρτήματα. Αυτά τα αμαρτήματα, αν τα μαζέψεις όλα μαζί, στο βάρος τους, αν τα βάλεις πάνω στο φορτηγό, χαλικάκι, μπορεί να είναι μεγαλύτερο βάρος από ό,τι ζυγίζαν τα 3 προηγούμενα. Δηλαδή, αν ήταν ένας τόνος η πορνεία, άλλος ένας τόνος βάρος, 1000 κιλά, ο απνανισμός ή 1000 κιλά, το ότι είδες κάτι άσχημο το μάτι, έτσι. Τους λέω στην εξομολόγηση στους λαϊκούς, ότι αν είδατε αυτά τα πράγματα και κάνατε αυτά τα πράγματα, έχετε 3 τόνους. Τα χαλίκια μπορεί να είναι 5 ή 6 τόνοι, στο ίδιο φορτηγό επάνω, και μπορεί να είναι και 10 τόνοι. Χαλικάκι. Να είναι 10 τόνοι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν πρέπει να μένει στην εξομολόγησή του όταν πάει στον ιατρό σε 3 μεγάλα πράγματα. Πρέπει να κοιτάξει μέσα τη ψυχή του, στον πνευματικό ιατρό, πρέπει να κοιτάξει λεπτομερώς μέσα τη ψυχή του. Ακόμα όπως έχω πει σε εμάς τους μοναχούς και τους λογισμούς του. Το τι λογισμούς κάνει. Ομοίως, να σας πω γιατί έχει μεγάλη σημασία και ο λογισμός. Εάν μια γυναίκα ή ένας άντρας στο γραφείο που δουλεύει ο άντρας έχει πονηρό λογισμό για την απέναντι του τη συνάδελφο η οποία δουλεύει στο ίδιο γραφείο και το λογισμό αυτό δεν τον πει, δεν τον εξομολογηθεί, πού θα τον οδηγήσει ο λογισμός? Τη μία μέρα πουθενά, τη δεύτερη μέρα πουθενά, την τρίτη πουθενά. Μετά την πέμπτη όμως ή δέκατη ημέρα, αφού τον έχει το λογισμό και δεν το έχει φύγει, δεν τον πολέμησε, δεν φρόντισε να μην ξαναδημιουργηθεί, θα τον δημιουργήσει, θα τον οδηγήσει να δημιουργήσει σχέση ο λογισμός. Δείτε λοιπόν το ότι αφού δεν καθάρισε το λογισμό, κινδυνεύει ο άντρας αυτός που δουλεύει στο συγκεκριμένο γραφείο με τη συγκεκριμένη υπάλληλο να αμαρτήσει. Κινδυνεύει να αμαρτήσει. Και πώς οδηγήθηκε εκεί? Οδηγήθηκε από το λογισμό. Και τον άφησε. Άρα ακόμα και ο λογισμός λοιπόν πρέπει να εξομολογείται. Το ίδιο λοιπόν και ο λογισμός στο μοναχό. Ο λογισμός στη μοναχή. Και στο χριστιανό. Μπορεί να τον οδηγήσει σε μεγάλη πτώση. Σε πολύ μεγάλη πτώση. Και γι' αυτό εξομολογείται και το λογισμό. Και όχι φυσικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σπίτι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση δεν το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Και δεν το γνωρίζουν γιατί έχουν παραμείνει ακατήχητοι. Είτε δεν κατηχήθηκαν σωστά, είτε οι ίδιοι δεν έχουν πάρει 5-10 πνευματικά βιβλία, 5-10 χριστιανικές ομιλίες να ακούσουν, με αποτέλεσμα δεν έχουν εξετάσει την ψυχή τους. Ή δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή. Εάν διαβάσεις την Αγία Γραφή και 5 πνευματικά βιβλία, αυτομάτως θα καταλάβεις σε ποια πνευματική κατάσταση ζεις και είσαι. Η Καινή Διαθήκη είναι καθέρις. Ό,τι είσαι θα σε δείξει. Όποιος είναι ο χαρακτήρας θα τον δεις μέσα εκεί. Και επειδή το αμάρτημα τι είναι? Παράβαση του θελήματος του Θεού. Δηλαδή όταν τους πω στον κόσμο τι αμαρτήματα έχετε κάνει, μου λέει δηλαδή, σκέφτεστε να έρθει το άλλο για εξομολόγηση και να μου λέει δηλαδή. Είναι θεωρεί μόνο αμάρτημα την πορνεία, τη μοιχεία, τον αυνανισμό.
και να θεωρεί ότι μόνο αυτά είναι τα αμαρτήματα. Ενώ μπορεί να έχει κάνει 1000 που είναι πιο βαριά και δεν τα λέει. Και του λέει αυτά καθημερινά είναι. Τι καθημερινά είναι. Αυτά τα αμαρτήματα μπορεί να είναι βάρος περισσότερο. Και πρέπει να τα ψάχνεις καθημερινά. Γιατί χαλικάκι, χαλικάκι, μπορεί να γεμίσει το φορτικό και να είναι 10 τόνοι. Αν λοιπόν δεν διαβάσεις την Αγία Γραφή, να δεις τι είσαι, να δεις ποια είναι τα αμαρτήματα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός. Αφού διαπιστώσεις τι θέλει ο Θεός, και εσύ αφού θα διαπιστώσεις ότι δεν έκανες αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά έκανες το δικό σου το θέλω, από εκεί και πέρα θα καταλάβεις ότι όπου έκανες το δικό σου το θέλω, αμάρτησες. Δεν έκανες το θέλημα του Θεού, άρα δεν υπήκουσες στο Θεό, άρα έκανες παρακοή στο Θεό, άρα είσαι αμαρτία. Οπότε σημειώνεις. Και λες εδώ παρέβηκα το θέλημα του Θεού. Οπότε ξέρεις πλέον όταν πας στο πνευματικό σου, τι είναι αυτό που βαραίνει τη συνείδησή σου, που παρέβηκε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να έχεις γνώση του θελήματος του Θεού για να ξέρεις που το παρέβηκες. Οπότε καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος που δεν ακούει θρησκευτικές ομιλίες, που δεν παρακολουθεί και δεν εκκλησιάζεται, ο οποίος δεν διαβάζει Αγία Γραφή, δεν διαβάζει πνευματικά βιβλία, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει και να εντοπίσει την ασθένειά του. Δεν μπορεί να την καταλάβει την ασθένειά του. Θυμάμαι εδώ τα μικρά παιδάκια όταν ήμουν στο σχολείο, τα οποία λόγω του ότι ήταν 10, 12, 13 χρονών, κάνανε έτσι τα ματάκια τους όταν διαβάζανε στο σχολείο. Τον πίνακα. Και γράφανε μετά. Και ενώ κοιτάγανε το διπλανό τους μια χαρά, όταν κοιτάγανε τον πίνακα κάνανε έτσι. Τα κλείνανε. Και όταν τους έλεγες, παιδάκι μου δεν βλέπεις καλά, πρέπει να πας στο γιατρό. Πώς βλέπω κύριε, βλέπω. Σου λέει. Μα έχεις μοιοπία παιδί μου, δεν βλέπεις, γι' αυτό κάνεις τη ματάκια σου έτσι. Δεν έχω κύριε μοιοπία, δεν έχω κάτι. Γιατί δεν είχε εξετάσει, ούτε ήξερε, ούτε μπορούσε να εντοπίσει πώς ήταν το να βλέπεις κανονικά. Οπότε θεωρούσε ότι έβλεπε κανονικά. Δεν είχε επίγνωση και μόνο όταν έλεγα στη μητέρα του, το παιδί σας δεν βλέπει καλά στον πίνακα, πηγαίνετε στην οφθαλμία του. Μου γύριζε την άλλη μέρα ο Γιαννάκης και η Ελενίτσα με τα γαλάκια. Το ίδιο όμως είμαστε και σε εμάς, στον πνευματικό τομέα. Πώς θα δω τα βάθη της ψυχής μου, πώς θα δω τα αμαρτήματά μου, εάν δεν βλέπω με τα πνευματικά μάτια μου καλά, εάν δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θα είμαι σαν το Γιαννάκη και την Ελενίτσα, οι οποίοι νομίζουν ότι βλέπουν και τα βλέπουν όλα μια χαρά. Και βλέπουν μονάχα ότι είναι ο γκόλυφος μπροστά τους. Και ξέρουν αυτό σου λέει είναι αμαρτία. Γιατί είναι ο γκόλυφος και τον βλέπει. Έστω και θα πάει τον βλέπει. Αλλά όμως όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί αυτά μπορεί να γίνουν η αιτία στο τέλος η ψυχή μας να υποστεί την κόλαση. Και θα είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι. Το ότι αυτές όλες τις πληγές δεν τις κλείσανε. Και η εξομολόγηση είναι το μυστήριο εκείνο το οποίο θεραπεύει αυτές τις πληγές. Η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο εκείνο που κλείνει τις πληγές. Αν λοιπόν έχοντας ανοιχτές πληγές πέσω μέσα στο θαλασσινό νερό, ενώ θα έπρεπε να με δροσίζει το θαλασσινό νερό, εγώ μέσα στο θαλασσινό νερό θα καίγομαι από το αλάτι πάνω στις πληγές μου και θα υποφέρω, θα κολλάζομαι. Έτσι είπαμε και στην προηγούμενη. Σε προηγούμενη συνάντησή μας και ομιλία μας. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει αυτογνωσία, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταπείνωση, ο άνθρωπος ο οποίος έχει νουν Χριστού, εκείνος φροντίζει, παρακολουθεί τα του εαυτού του, παρακολουθεί το λογισμό του, παρακολουθεί την πραγματικότητα πως είναι. Και σου λέει εγώ είμαι για νοσοκομείο. Και έτσι ακολουθεί και γίνεται σωστός χριστιανός. Ακολουθεί αυτά που λέει η Εκκλησία και διδάσκει. Αυτός που μένει έξω από το θεραπευτήριο είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Και μένει έξω, επαναλαμβάνω, γιατί πιστεύει ότι είναι υγιής. Και γι' αυτό αν δείτε το ποσοστό των Ελλήνων που εκκλησιάζονται
είναι μόλις το 2%. Μόλις το 2, με 3, το πολύ είναι βία το 3. Τις 100 που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή στις εκκλησίες. Το υπόλοιπο 98 χρειάζεται το κολύριο της Αποκαλύψεως που αναφέρει η Αποκάλυψη. Το υπόλοιπο 98% είναι τυφλό. Δεν γνωρίζει. Θα έρθει το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και το 15 Αύγουστο, ένα μεγάλο μέρος εξ αυτού, όχι όλοι, ούτε 98%, αλλά ένα μεγάλο τμήμα, πάνω σε ένα μεγάλο ποσοστό, θα έρθει στην Εκκλησία χωρίς να γνωρίζει πάλι και τι έτσι. Δηλαδή μπήκε μέσα στο ιατρείο, μπήκε μέσα στο νοσοκομείο, χωρίς να ξέρει γιατί μπήκε. Χωρίς να γνωρίζει και επίγνωση γιατί έρχεται μέσα στο θεραπευτήριο. Ενώ στο νοσοκομείο πάω για συγκεκριμένο λόγο. Δεν πάω ποτέ μου, αν είμαι υγιής. Στο νοσοκομείο πάω αφού έχω αντιληφθεί ότι είμαι ασθενής. Αν έχω υπερηφάνεια όμως και δεν έχω ταπείνωση. Και δεν έχω αυτογνωσία. Και δεν έχω νου Χριστού, δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποτέ μου δεν το αντιληφθώ. Είμαι στο 98%. Θα είμαι στο 98%. Εμείς τώρα σαν μοναχοί ανήκουμε στο 2%, αλλά διαπιστώσαμε ακόμα περισσότερο ότι οι ασθένειάς μας αυτές χρήζουν της εντατικής. Χρήζουν της εντατικής. Διότι αν μέσα, πώς λέμε, ο κακός ο μαθητής πρέπει να κάνει φροντιστήριο για να προβιβαστεί και να περάσει, έτσι εμείς λοιπόν, μένοντας έξω στον κόσμο και στην κατάσταση που είναι σήμερα, μιλάμε ιδιαίτερα ο κόσμος, γιατί παλαιότερα υπήρχε πιο χριστιανικός κόσμος, λέει, το ποσοστό δεν ήταν 2%, άμα πάμε προ 100 ετών ήταν το ακριβώς ανάποδο. Το 2% δεν εκκλησιάζεται, το 2% ήταν μακριά από τον Χριστό, ενώ το 98% ήταν μέσα στο θεραπευτήριο. Ενώ σήμερα στη σημερινή κατάσταση έχει αυξηθεί τόσο, θα λέγαμε, η νόσος του πνεύματος, που έχει αντιστρέψει ακριβώς τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύονται και να χάνονται καθημερινά ψυχές. Καθημερινά να χάνονται ψυχές. Είναι λοιπόν ανάγκη να αποκτήσουμε αυτογνωσία, ώστε να αντιληφθούμε γιατί ο Χριστός είναι ο ιατρός και γιατί είναι ανάγκη να είμαστε εμείς μέσα στο νοσοκομείο. Και γιατί εμείς βρισκόμαστε μέσα στο θεραπευτήριο και ιδιαίτερα είμαστε στο κλάδο εκεί, στο τμήμα της εντατικής, σαν μοναχοί. Γιατί είμαστε στο κλάδο της εντατικής. Και ακούστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι βέβαια δυνατό και στους παντρεμένους να επιδιώξουν και να προσπαθήσουν αυτή την καθαρότητα, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία θα το πετύχουν. Γι' αυτό και όλοι όσοι από την νεότητά τους ελεήθηκαν από το Θεό. Άρα εμείς είμαστε ελεημένοι από το Θεό. Και έστρεψαν τα διαπεραστικά μάτια της διάνοιάς τους προς την αιώνια ζωή και έγιναν εραστές των αγαθών της αιωνίου ζωής. Αποφεύγουν το γάμο. Αποφεύγουν το να μείνουν μέσα στην κοινωνία. Και καλά κάνουν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αφού όταν αναστηθούν οι νεκροί, όπως είπε ο Κύριος, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι του Θεού. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι τότε σαν άγγελος του Θεού, κάνει εδώ τον εαυτό του ανώτερο από το γάμο που προσφέρει μια σαρκική ένωση. Όπως θα είναι η συμμέτοχη της Αναστάσεως εκείνης. Άλλωστε, και η αφορμή της αμαρτίας, ας μην ξεχνάμε, ότι προήλθε από τη γυναίκα. Εκεί βρήκε λαβή στην αρχή ο δαίμονας. Άλλωστε και η αφορμή της αμαρτίας από τη σύζυγο βρήκε λαβή και αρχή. Πρέπει λοιπόν να παραιτηθούν από το γάμο όσοι θέλουν να μην δώσουν οι ίδιοι ποτέ καμία λαβή στον διάβολο. Αν το ίδιο το σώμα που έχουμε
Τώρα, είναι ατίθασο στα σαρκικά, εννοεί, και δύσκολα ανακαλείται στην αρετή και δύσκολα συγκρατείται το σώμα ή μάλλον είναι και στα έμφυτα αντίθετο, τι άραγε θα πάθουμε και πόσο θα αυξήσουμε τη δυσκολία μας για την αρετή όταν συνδεθούμε με πολλά και με διάφορα σώματα, εννοεί με κάποια γυναίκα. Πώς θα αποκτήσει την ελευθερία για την οποία αγωνίζεται εκείνη που έδωσε, εκείνος που έδωσε, έδεσε τον εαυτό του με φυσικούς δεσμούς προς τη γυναίκα, τα παιδιά και τους συγγενείς, πώς θα προσευχηθεί αμέριμνα στον Κύριο εκείνος που ανέλαβε ή εκείνη που ανέλαβε τόσες φροντίδες οικογενειακές, πώς θα απαλλαγεί από θορύβους εκείνος ή εκείνη που είναι ανάμεσα μέσα στα τόσα πλήθη του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν η πραγματική ή ο πραγματικός παρθένος που έχει μοιάσει με τον παρθένο ιό της Παρθένου, τον υφείο των ψυχών, που έζησαν όπως πρέπει με παρθενία, όχι μόνο τη σαρκική συζυγία, αλλά και την κοσμική συντροφιά αποφεύγει και απαρνείται όλους τους συγγενείς του, ώστε να μπορεί με παρησία να λέει όπως και ο Πέτρος τον Χριστό: «Εμείς αφήσαμε, Χριστέ, τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Όταν η επίγεια νύμφη ή ο νυμφίος αφήνει πατέρα και μητέρα για χάρη του νυμφίου φθαρτού ή της νύμφης και προσκολάται σε αυτόν, όπως λέγει η Γραφή, τι παράδοξο κάνει ο παρθένος ή η παρθένα αν αφήσει τους γονείς της και προσκοληθεί στον υπερκόσμιο νυμφίο και στον νυμφώνα του τον Χριστό. Πώς επιτρέπεται να έχει συγγενείς πάνω στη γη εκείνος που έχει το πολίτευμά του στους ουρανούς. Πώς εκείνος που δεν είναι τέκνον σάρκας αλλά του πνεύματος θα έχει σαρκικό πατέρα ή μητέρα ή και τους εξαίματος συγγενείς. Πώς εκείνος που απαρνήθηκε το σώμα του και πάντοτε κατά το δυνατό το απαρνείται, αφού απέρριψε τον κατά σάρκα βίο, θα έχει οποιαδήποτε σαρκική σχέση με ξένο σώμα. Αν η ομοιότητα, όπως λένε, δημιουργεί αγάπη και το κάθε τι έρχεται από το όμοιό του, θα εξομοιωθεί με τα αγαπόμενα ο παρθένος ή η παρθένος και θα πέσει και πάλι στην αρρώστια της φιλοκοσμίας. Η φιλία εξάλλου του κόσμου, μας λέγει η Γραφή, ότι είναι έκθρα προς τον Θεό, τονίζει ο Παύλος. Έτσι λοιπόν, η παρθένος ή ο παρθένος κινδυνεύει όχι μόνο να διαζευθεί από τον νυμφίο Χριστό, αν ανακατεύεται με τα κοσμικά και με τα του κόσμου και τους συγγενείς του, αλλά κινδυνεύει να φτάσει και σε έκθρα με τον ίδιο τον Χριστό. Και μην απορρίσεις, μην την αστεναχωρηθείς βλέποντας ότι στη Γραφή δεν διατυπώνεται μομφή κατά των εγγάμων γυναικών ή ανδρών που μεριμνούν για κοσμικά πράγματα και όχι για ό,τι αφορά στον Κύριο. Ενώ σε εκείνους ή σε εκείνες που υποσχέθηκαν παρθενία στον Θεό έχει απαγορευθεί ακόμα και να πλησιάζουν τα του κόσμου και δεν επιτρέπεται καθόλου να τα σκέφτονται και να ζουν με άνεση. Αν ο Παύλος λέει και στους εγάμους, ο καιρός που σας απομένει, λέει στους παντρεμένους, είναι περιορισμένος, έτσι ώστε και όσοι έχουν γυναίκες ας ζουν σαν να μην έχουν και όσοι ασχολούνται με τον κόσμο σαν να μην ασχολούνται καθόλου μαζί. Πράγμα που εγώ νομίζω πιο δύσκολο κατόρθωτο αυτό από ό,τι έχει να κάνει ο παρθένος ή η παρθένα στο δικό του αγώνα. Γιατί η πείρα αποδεικνύει και την νηστεία πιο εύκολη από την εγκράτεια στα φαγητά και τα ποτά. Και θα έλεγε κανείς δίκαια και αληθινά, αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται να σωθεί, εμείς δεν έχουμε να του πούμε τίποτα.
Αν όμως μέλημνά του είναι η σωτηρία του, αυτό σας γνωρίζει ότι ο παρθενικός βίος είναι πολύ πιο ωφέλιμος και πιο άκοπος από τον έγκαμο βίο. Λέει λοιπόν, αυτά ακριβώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος που σας είπα προηγουμένως. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα λέει κάποιους αιώνες πιο πριν. Το πόσο δηλαδή δύσκολο είναι το να ζεις αναμάρτητα όσο μπορείς και να αγωνίζεσαι μέσα στον κόσμο. Πώς είναι λέει εύκολο να κάνεις εγκράτεια όταν δύσκολο δίπλα σου έχεις μια γυναίκα ή όταν μια γυναίκα έχει δίπλα της έναν άντρα. Πώς είναι δυνατόν λέει να ζεις χριστιανική σωστή ζωή όταν δίπλα σου έχεις κοσμικούς ανθρώπους. Κοσμική μητέρα, κοσμικό πατέρα, κοσμικού συγγενείς οι οποίοι μιλούν για τα κοσμικά συνέχεια και ενδιαφέρονται για τα του κόσμου. Πώς είναι λέει. Ο δικός σου αγώνας λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολος. Αλλά και εξάλλου λέει, ο Παύλος το λέει, και αυτοί που έχουν γυναίκα σε λίγο θα είναι σαν να μην έχουν. Και εκείνοι που ασχολούνται με τα κοσμικά σε λίγο θα είναι σαν να μην ασχολούνται καθόλου με τα κοσμικά. Άρα βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο πρέπει να συλλάβει ο άνθρωπος και να εννοήσει είναι να έχει αυτογνωσία, επίγνωση του εαυτού του και να έχει ταπείνωση. Και τότε αναζητεί το δρόμο της σωτηρίας. Όταν καταλάβω ότι είμαι άρρωστος, θα αρχίσω να ψάχνω το γιατρό. Θα αρχίσω να αναζητώ το γιατρό. Θα αρχίσω να ψάχνω σε ποιο νοσοκομείο θα πρέπει μέσα να μπω. Θα πρέπει να δω, εάν χρειάζομαι και εντατική, να μπω ακόμα και στην εντατική μέσα. Αυτό που κάναμε εμείς. Και εμείς είμαστε μόνοι μας σε ένα νοσοκομείο, μόνιμα μέσα στην εντατική. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια ότι το ράσο που φοράμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιτζάμα του ασθενούς. Ο ασθενής μας στο νοσοκομείο το βλέπετε φοράει καθημερινά μία πιτζάμα. Το ράσο που φοράμε, αυτό το μαύρο χρώμα, είναι να δείχνει ότι είναι μαύρα και άραχνα τα της ζωής μας. Μαύρα και σκούρα τα πράγματα. Είναι να μας δημιουργεί πένθος. Είναι να μας δημιουργεί την κατάσταση ότι δεν πάμε καλά. Να δημιουργεί το κατά Χριστόν πένθος. Να δημιουργεί δάκρυα. Ότι κοίταξε, βαδίζω προς το θάνατο. Και μάλιστα το πνευματικό θάνατο. Και θα είμαι εγώ η υπεύθυνος. Όμως αν μπω μέσα στο νοσοκομείο, αν είμαι μέσα στην εντατική, και όπως μας λέει εμάς τους μοναχούς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ελεηθήκαμε από τον Θεό. Δηλαδή, μας ξεχώρισε ο Θεός και μας ελέησε. Είναι σαν να λέει, αλίμονος τους απ' έξω. Αλίμονος εκείνους που ζουν στον κόσμο. Αλίμονος εκείνους που δεν έχουν αντιληφθεί την πνευματική τους ακόμα ασθένεια. Και δεν έχουν επίγνωση. Εμάς λοιπόν μας ελέησε ο Θεός. Πραγματικότητα είναι εξής, το έχουμε αντιληφθεί. Έχουμε καταλάβει την ασθένειά μας. Έχουμε καταλάβει ότι αύριο μπορεί με ένα τύχημα να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Με ένα τύχημα απλό. Μπορεί το βράδυ με ένα έμφραγμα να πεθάνουμε. Το πρωί μίλαγα με κάποιον, με έναν νέον άνθρωπο μίλαγα, και ο οποίος είχε αυτό, πώς το είπε ο Πάτερ Αγκουστίνε, μια ασθένεια που μαζεύει αίμα και η αρτηρία και φουσκώνει και κάνει αυτή την καρδίλη, πώς λέγεται, δεν θυμούμε τώρα πάση περιπτώσει, στην καρδιά συνήθως το κάνει, που άμα σκάσεις γίνεται το αίμα και δεν προλαβαίνεις. Ανέβησμα. Ανέβησμα. Και είναι ως άνθρωπος. Ένα ανέβησμα να έχεις μέσα σου και να μην το ανακαλύψει. Αυτό μόλις σπάσει, σε δευτερόλεπτα μέσα έχεις ξεψυχήσει. Αλλά οδηγείς, ένα τύχημα να σε χτυπήσει ο άλλος με το αυτοκίνητο, έφυγες από τη ζωή. Έχουμε επίγνωση από την ώρα που πιάνω το τιμόνι. Ένα σεισμός, ότι μπορεί στον δρόμο μου όπως οδηγώ, να σκοτωθώ. Να μην φτάσω ποτέ μου στον προορισμό. Πόσα παιδιά δεν σκοτώνονται κάθε μέρα. Πόσοι νέοι άνθρωποι δεν φεύγουν από αυτή τη ζωή κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο όπως σας λέω πολλές φορές
σκεφτείτε τα του γάμου, ότι είναι παντρεμένοι όσοι παντρεύονται που τους μιλώ κιόλας. Και τους λέω, δείτε, θα έχετε αυτό το πρόβλημα, θα έχετε εκείνο το πρόβλημα, θα έχετε το άλλο πρόβλημα, θα έχετε το άλλο πρόβλημα. Γιατί που είναι ερωτευμένοι δεν το καταλαβαίνω. Σου λέει, σε μένα θα τύχει αυτό το πρόβλημα. Και μόνο όταν παντρευτούν, το βρίσκουν μετά μπροστά τους. Και το ωραίο είναι ότι σε ρωτάνε και εσείς που το ξέρετε. Μα αυτό κάνει η πείρα. Η πείρα, η εμπειρία αυτό κάνει. Βλέπεις από τους άλλους και μαθαίνεις. Βλέπεις και μαθαίνεις. Και αφού συμβαίνει αυτό από τις 100 οικογένειες, συμβαίνει στις 98. Δεν συμβαίνει σε μία-δύο οικογένειες. Δεν χρειάζεται και πολύ να καταλάβεις ότι θα είσαι από τις μία-δύο, μακάρι. Αλλά πολύ δύσκολο. Το ίδιο λοιπόν, όταν κάθε μέρα ακούμε ότι γίνονται χιλιάδες ατυχήματα. Με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, με σεισμούς. Κάθε μέρα. Από καρδιά, από εγκεφαλικό. Καρκίνους. Ναι, παιδιά. Τι, επειδή είστε νέοι μοναχοί, δεν πρέπει να σκεφτείτε το θάνατο? Αυτό είναι η μνήμη θανάτου, είναι το πρώτο πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Και να ζει ότι αύριο το πρωί ή απόψε το βράδυ μπορεί να φύγει. Δεν ξέρει αν το κρεβάτι του θα είναι νεκροκρέβατο. Γιατί σας έχω πει ότι όταν ξαπλώνετε, να λέτε συνέχεια, πέφτεις κάτω του κρεβάτου, κλείνεις τα μάτια σου. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε. 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 Να το ψελίζετε, να το ακούτε με τα αυτιά σας. Την ώρα που είστε ξάπλα στο κρεβάτι, μένει να σας πάρει ο ύπνος. Δεν χρειάζεται το κουμποσχήνι στο χέρι. Να το λέτε με το στόμα. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε. Οπότε γιατί το προδίδεις να τα ξυπνήσεις. Δεν είναι εκείνοι λίγοι οι οποίοι κοιμήθηκαν και το πρωί δεν ξύπνησαν. Είδατε, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, τα ετοίμασε όλα, είχε κάνει λίγο και το μπάνιο του, είχε ετοιμαστεί το πρωί να πάει στη Θεία Λειτουργία, ξάπλωσε το βράδυ, το πρωί δεν ξύπνησε. Θα μου πείτε, ήταν μια άλφα της ηλικίας. Αυτό δεν είχε καμία σχέση, δεν ήταν ασθενής όμως. Δεν ήταν ασθενής. Το ίδιο όμως έχει συμβεί σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Δεν μην ξεχάσουμε. Παύλο, δεν το λέγανε τον άντρα της Παγώνας. Αποστόλης. Αποστόλης. 27 χρονών. 28. Ξάπλωσε το βράδυ με τη γυναίκα του. Να κοιμηθεί. Εδώ ήταν υγιέστατος. Απλώς άκουσε η γυναίκα το βράδυ. Ένα τέτοιο θόρυβο. Η γυναίκα δεν έδωσε καμία σημασία. Λέω όνειρο βλέπει. Το πρωί όμως ξύπνησε και ο άντρας είχε ξεψυχήσει και πεθάνει. Ήταν νεκρός. Έπαθε καρδιακό έφραγμα, έφραγμα, το βράδυ στο κρεβάτι πάνω. Και έφυγε τη ζωή. Δεν ξύπνησε ποτέ. Γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει σε όλους τους άλλους, παρακαλώ, και να μην συμβεί σε εμάς? Που εμείς το ξέρουμε, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, του λέει ότι ο θάνατος έρχεται ως σαν τον κλέφτη, μας έχει ειδοποιήσει ο Κύριος. Δεν ξέρετε ούτε την ώρα ούτε την ημέρα, μηδέν τη στιγμή. Αν το ξέρατε λέει, θα περιμένατε, λέει, όπως περιμένει όταν σου χτυπάει άλλος την πόρτα. Αλλά έρχεται λέει σαν τον κλέφτη, λέει, ο θάνατος. Δεν σε ειδοποιήσει. Άρα λοιπόν, δικαιολογείται εγώ να μην σκέφτομαι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην ξυπνήσω το πρωί? Γιατί λοιπόν ο διάβολος τι πετύχει τότε μου κάνει? Εάν δεν το σκέφτομαι, έτσι είναι σαν να μην σκέφτεται ο ασθενής που είναι μέσα στην εντατική ότι μπορεί τελικά να μην σηκωθεί από το κρεβάτι της εντατικής. Ελπίζει. Ελπίζει όποιος είναι στο κρεβάτι της εντατικής ότι θα σηκωθεί και θα βγει ξανά έξω από το νοσοκομείο. Το ελπίζει. Αλλά άμα το ρωτήσετε πόσες ελπίδες έχει, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότεροι ελπίδες, όταν είναι και διασωληνωμένος, ότι υπολογίζει ότι δεν θα ξανασηκωθεί και ότι θα φύγει. Άρα λοιπόν εμείς που έχουμε γνώση Χριστού, έχουμε νουν Χριστού,
Έχουμε κάποια αυτογνωσία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν γνωρίζουμε ποια ώρα έρχεται για μας ο θάνατος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε? Είναι οι πληγές μας έτοιμες? Είναι θεραπευμένες? Έχουμε θεραπεύσει τις πληγές μας? Εδώ είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Το ότι μας αφήνει ακόμα και ζούμε. Ενώ αμαρτάνεις και μπορούσε να πάσα στιγμή να σε πάρει. Ενώ αμαρτάνεις και θα μπορούσε να πάσα στιγμή να σε πάρει. Και να σου πει stop. Την άλλη ώρα έφυγες. Θυμηθείτε τον Ανανία και τη Σαφύρα που αναφέρει, που πήγε ο Πέτρος και τους λέει: πού είναι τα χρήματα, τι κάνετε? Και την έφυγε πήγαινε από δικαιολογίες. Και λέει: δεν ψεύδεστε, λέει, σε μένα. Ψεύδεστε ενώπιον, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Και πήγε, λέει, ακαριαίος θάνατος. Ακαριαίος θάνατος και στους δύο. Δεν τους δόθηκε χρόνος μετανοίας. Δεν τους δόθηκε λεπτό να μετανοήσουν. Να πουν ήμαρτον. Εδώ βλέπουμε τη φιλανθρωπία του Θεού. Εμείς αμαρτάνουμε και βλέπετε πόσο ο Θεός μας αγαπάει. Το ότι μας αφήνει, μας δίνει χρόνο μετανοίας. Το έχουμε σκεφτεί. Τον έχουμε ευχαριστήσει. Το ότι ο Θεός μας αφήνει να κλάψουμε και να πούμε το ήμαρτον, να προλάβουμε να εξομολογηθούμε με μετάνοια, να δακρύσουμε, να πονέσουμε, να αποκτήσουμε πόνο ψυχής, να τον ευχαριστήσουμε, να προλάβουμε να μεταλάβουμε των αχράτων μυστηρίων. Μας αφήνει. Και πόσες φορές μας αφήνει? Δεν είναι δικός μας ο χρόνος. Δεν είναι δικός μας ο χρόνος. Το έχετε αντιληφθεί, είναι δικός του ο χρόνος. Όπως δεν σου ανήκει το χθες, έτσι δεν μας ανήκει και το αύριο. Δεν είναι δικός μας ο χρόνος. Ο χρόνος ο δικός μας είναι το νυν. Το χθες και το επόμενο λεπτό δεν μας ανήκει. Είναι στο δικιά την δικαιοδοσία. Εμείς έχουμε το νυν. Και γι' αυτό ο Απόστολος λέει νυν καιρός επρόσδεκτος. Νυν ημέρα μετανοίας. Άρα έχουμε εμείς αυτή την αίσθηση. Έχουμε αυτή την αίσθηση ώστε να τρέξουμε, να θεραπεύσουμε τις πληγές μας και να τον ευχαριστήσουμε, τον φιλάνθρωπο Θεό μας. Αυτό σημαίνει φίλος του ανθρώπου. Και συνεχίζει και μας λέει. Μας ανέρχεται και υπομένει. Τι περιμένει αλήθεια? Τι περιμένει? Περιμένει να δει τα πραγματικά μας δάκρυα. Περιμένει να δει τα πραγματικά μας δάκρυα. Αν νομίζω ότι σου ανήκει ο χρόνος και ότι θα ζήσεις και 50 και 60 και 70 και 80 χρόνια, είμαστε γελασμένοι. Είμαστε γελασμένοι αν το πιστεύουμε. Αυτό το πράγμα. Εξαπατούμε τον εαυτό μας. Ξέρετε πόσοι από αυτούς που παντρεύονται, όπως και ο Αποστόλης που είπα προηγουμένως, δεν παντρεύτηκε για να πεθάνει στα 28 του. Δεν παντρεύτηκε για να πεθάνει στα 28 του. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι παντρευτήκανε ή γίνανε μοναχοί και πέθανε, πηγαίνετε και στο Άγιον Όρος, πηγαίνετε όπου είναι μοναστήριο, θα δείτε, απεβίωσε λέει 28 ετών μοναχός, απεβίωσε 25 ετών μοναχός. Και επιβιώνει ο άλλος και 80 χρόνια, είναι και στο Θεό. Έχεις εσύ κάποιο συμβόλαιο που έχεις υπογράψει ότι θα επιβιώσεις και έχεις όλο το χρόνο ώστε να τα μετανοήσεις? Άρα ανήκει στη φιλανθρωπία του Θεού και αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτή την επίγνωση και να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Ότι εμάς ο Θεός μας αξιώνει να έχουμε επίγνωση, να είμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτό μπορεί να το οφείλουμε, είτε γιατί ακούσαμε έναν ιερέα, έναν επίσκοπο, έναν μοναχό και εντοπίσαμε την ασθένειά μας. Όπως τώρα πιθανόν η ομιλία αυτή, επειδή μαγνητοφωνείται,
Κάποια στιγμή πρέπει να την ακούσει κάποιος άλλος άνθρωπος. Και να αρχίσει να ψάχνεται. Μπορεί λοιπόν μέσα από μία μαγνητοφωνημένη ταινία. Μπορεί μέσα από ένα βιβλίο που θα διαβάσει. Μπορεί μέσα από την Καινή Διαθήκη. Μπορεί από ένα κήρυγμα ενός ιερέως, ενός επισκόπου. Ο άλλος να κάνει επίγνωση. Να έρθει σε επίγνωση του εαυτού του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα αναζητήσει την οδό της σωτηρίας. Θα βρει το νοσοκομείο. Εμείς το βρήκαμε. Εμείς είμαστε από εκείνους που φωνάζουμε «Ευρήκαμε το Μεσσία». Ευρήκαμε το Μεσσία. Ετέχθη διημά σήμερα ο Χριστός. Ο σωτήρας μας. Ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Είμαστε γνώστες αυτού του γεγονότος. Ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε που παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Επομένως, εάν μόνοι μας δεν κλείσουμε τις πληγές μας, εάν μόνοι μας αφήσουμε αθεράπευτες τις πληγές μας, να γιατί λέει ο Χριστός, ο γνούς πολλά δαρίσεται και πολλά. Να γιατί μας λέει η Γραφή, αυτός ο οποίος γνωρίζει πολλά, θα πάθει και πολλά. Διότι όσο πιο μεγάλη είναι η πληγή σου που δεν πρόσεσαι, ενώ το ήξερες ότι ήσουν άρρωστος και την άφηνες, δεν θα πάθεις επειδή θα σε τιμωρήσει ο Χριστός. Το είπαμε αυτό σε προηγούμενη ομιλία. Δεν τιμωρεί εκείνος. Αλλά όταν μόνο σου ήξερες την πληγή σου και αντί να τη θεραπεύσεις, αντί να προσέχεις, αντί να επιστήσεις την προσοχή σου, την άφηνες την πληγή σου. Και η πληγή μεγάλωνε. Άρα όταν μεγαλώσει η πληγή, δεν θα είναι ο πόνος μεγαλύτερος μέσα στο θαλάσσιο νερό που αντί να σε δροσίζει το αλάτι θα σου καίει μεγαλύτερη πληγή. Όσο μικρότερη ήταν η πληγή, λιγότερο θα πόνεγες. Τώρα την έδωπες και την άφηνες και μεγάλωνε. Δεν την εθεράπευσες. Δεν έτρεξες να τη θεραπεύσεις. Και το γνώριζες. Και το γνώριζες. Άρα λοιπόν, είμαστε υπέτειοι και υπεύθυνοι. Και επαναλαμβάνω, να γιατί έρχεται η κόλαση επάνω μας μετά. Να γιατί έρχεται εμείς μετά από αυτές τις πληγές να υποφέρουμε. Θα έρθει η ώρα που θα βλέπουμε τη θάλασσα και θα τρέξουμε μέσα να πέσουμε. Θα δούμε τον Ιησού μας να έρχεται και θα τρέξουμε να πέσουμε μέσα στην αγκαλιά του, όπως τρέχει ο άνθρωπος το καλοκαίρι να πέσει μες στη θάλασσα και αντί να δροσιστούμε από τα νερά της θαλάσσης, θα φλεγόμαστε και θα κυγόμαστε. Διότι η αλμύρα της θάλασσας την πληγή την καίει. Και αυτό δεν φταίει το νερό της θάλασσας που έχει την ιδιότητα να δροσίζει, αλλά φταίει εμείς που έχουμε ανοιχτή την πληγή. Εμείς που αφήσαμε ανοιχτές πληγές. Όταν όμως τις κλείσεις, τις πληγές σου, τότε πράγματι θα δροσίζεσαι μέσα στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Μέσα στο έλεος και στην αγάπη του Θεού θα δροσίζεσαι. Και αυτό το λέμε παράδεισο πλέον. Αυτό το λέμε παράδεισο. Όταν ο άνθρωπος χαίρεται. Όταν ο άνθρωπος απολαμβάνει και ζήτα του Θεού. Όπως είναι φρικτό το να ζεις στην κόλαση, μάλλον να ζεις στο σκοτάδι, το διορθώνω, γιατί το σκοτάδι δημιουργεί την κόλαση. Δηλαδή κόλαση σημαίνει υποφέρω. Το ότι εγώ λοιπόν υποφέρουμε ότι δημιουργεί το σκοτάδι. Πράγματι, ένας τυφλός υποφέρει στη ζωή. Υποφέρει στη ζωή. Εκείνος που έχει το φως απολαμβάνει τη ζωή. Χαίρεται. Απολαμβάνει τη ζωή. Αυτός ο οποίος έζησε και διώκει το δίκαιο, θα ζει κοντά στο δίκαιο Θεό. Θα είναι ένα με το δίκαιο Θεό. Θα ενωθεί με το δίκαιο Θεό. Ο άλλος που δεν θα ενωθεί το δίκαιο Θεό, θα βιώνει συνέχεια την αδικία επάνω.
Αυτός ο οποίος ενώθηκε με τον Θεό θα βιώνει την ειρήνη. Γιατί ο Θεός είναι ειρήνη. Και αφού ενώνεται με τον Θεό, πέφτει μέσα στην αγκαλιά του, γίνεται ένα με τον Θεό, θα βιώνει την ειρήνη αυτός ο άνθρωπος. Ο άλλος θα βιώνει τον πόλεμο, τη δυστυχία. Ο ένας θα βιώνει τη χαρά, γιατί η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός, και θα ενωθώ και θα είμαι μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και θα είμαι ένα με τον Χριστό, θα βιώνω τη χαρά. Ο άλλος θα βιώνει τη λύπη και τη δυστυχία. Όπως είναι ακριβώς το πρώτο, το χαρακτηριστικό που είπα είναι αυτό με το φως και με το σκοτάδι. Εμείς που έχουμε το φως, χαιρόμεθα. Αυτό που βλέπουμε, τη φύση, τα ποτάμια, τον ήλιο, τα αστέρια, τη νύχτα, τα δέντρα, τα πάντα, τα πουλιά. Για σκεφτείτε αυτό που είναι τυφλό, το πόσο υποφέρει. Και είναι τυφλό σε όλη τη ζωή. Και αυτός υποφέρει. Αυτό είναι βάσανος, αυτό είναι κόλαση γι' αυτό. Αυτός ο βάσανος, αυτή η κόλαση, αυτός που θεράπευσε τις πληγές του, δεν θα τα βιώσει. Θα βιώνεται ακριβώς αντίθετα. Ό,τι προέρχεται από το Θεό, αυτό και θα βιώνει. Γιατί θα είναι ένα με το Θεό. Θα είναι ένα, θα γίνει μαζί του η ένωσή του. Όχι ως προς την ουσία. Δεν μπορούμε να ενωθούμε με την ουσία του Θεού. Αλλά θα είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Και θα βιώνουμε όλα όσα προέρχονται και παράγονται από το Θεό. Και γι' αυτό ο παράδεισος είναι η βασιλεία του Θεού. Παράδεισο λέμε ένα μέρος που ζεις ευχάριστα. Γιατί πήγαμε κάπου και ήταν ωραίο μέρος και λέμε πώς σου φάνηκε το τέταρτο μέρος. Παράδεισος ήτανε. Γιατί το τονίζουμε ότι ήταν παράδεισος. Επειδή ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Γιατί πέρασα καλά. Αυτό λοιπόν ο Χριστός σου λέει ότι θα περάσεις καλά μέσα στη βασιλεία μου, όταν είσαι η βασιλεία. Εκεί που εγώ θα βασιλεύω και θα είμαι βασιλέας. Αυτό είναι το βασιλείο μου. Αυτή είναι η βασιλεία μου. Και ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Είναι η αιώνια ζωή. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αιώνια ζωή. Εγώ είμαι η αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν ο παράδεισος, η βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άρα τι εννοεί ο Χριστός ότι θα πάω κοντά του? Είναι αυτό που σας λέω, θα είμαι στην αγκαλιά του. Θα είμαι ένα συνεχώς μαζί του. Θα βιώνω τα πάντα, θα εισέλθω μέσα σε όλο το είναι του Θεού, όχι στην ουσία του. Όχι στην ουσία του. Και θα χαίρομαι και θα απολαμβάνω. Γιατί ο Θεός είναι τα πάντα. Άρα θα έχω και εγώ τα πάντα. Και αυτό θα με γεμίζει. Ενώ ο άλλος θα στερείται πάλι τα πάντα. Και θα υποφέρει. Το ακριβώς λοιπόν αντίθετο συμβαίνει στον άνθρωπο όταν φροντίσει από αυτή τη ζωή και ενωθεί με τον Θεό. Όταν φροντίσει και είναι μέσα στο θεραπευτήριο, που είναι η Εκκλησία, που είναι το μεγάλο νοσοκομείο και πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό που δημιούργησε την Εκκλησία Του. Που δημιούργησε την Εκκλησία Του. Γιατί η Εκκλησία Του πάλι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Άγιος Αυγουστίνος αυτό λέει. Η Εκκλησία μου είμαι εγώ, λέει. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Παρατηνόμενος ανά τους αιώνες. Είμαι εγώ, λέει ο ίδιος. Και γι' αυτό ενωνόμαστε με τον Δισκοπότηρο μαζί του. Που είναι το σώμα του και το αίμα του και ενωνόμαστε μαζί του. Και γι' αυτό ο παράδεισος ξεκινάει από εδώ. Αυτός που ενώνεται από τώρα με τον Θεό και το βιώνει, αυτή την κοινωνία μετά του Θεού, την βιώνει, την ζει, ήδη ζει από εδώ τον παράδεισο. Ήδη απολαμβάνει όλον αυτό που σας είπα. Και αυτός ο οποίος ζει χωρίς Θεό, ήδη βιώνει την κόλασή του. Ήδη υποφέρει η ψυχή του. Εσωτερικά υποφέρει. Και φτάνει στον αιώνιο θάνατο. Και όπως η ψυχή όταν χωριστεί από το σώμα,
σώμα πεθαίνει. Υπάρχει και ο ψυχικός θάνατος, που είναι αιώνιος θάνατος. Το ίδιο όμως όταν ενωθείς με τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, ανασταίνεται και το σώμα σου. Ανασταίνεται και το σώμα σου. Ζωοποιείται και το σώμα. Και έτσι ο άνθρωπος θα χαίρεται για πάντα. Για σκέψου να βιώνεις τον θάνατο. Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό. Τι σημαίνει να βιώνω τον θάνατο. Είναι ολόκληρη θεολογία το βιώνω τον θάνατο. Τι σημαίνει είμαι νεκρός. Απλώς βιώνω τον θάνατο. Κάθε μέρα πεθαίνω, χωρίς να πεθαίνω όμως. Αυτός είναι ο αιώνιος θάνατος. Και ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι δεν έχει τέλος, αδέρφια μου. Δεν έχει τέλος, γι' αυτό λέγεται αιώνια ζωή το ένα. Είναι αιώνες, αιώνια, ατέλειωτα, πάει τελείως. Και το άλλο είναι αιώνια κόλαση. Οι άλλοι πάλι επί αιώνες, αιώνων θα υποφέρουν. Θα βιώνουν μια κόλαση. Δεν υπάρχει στον δρόμο μετά μια σωτηρία να πει κανείς ότι κάτι θα κάνει και θα σωθεί. Και η ερώτηση είναι το εξής. Εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό, γιατί να μην προσέξουμε. Μας ελέησε ο Θεός. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και όλοι οι Άγιοι μας. Μας ελέησε, ήρθε για μας. Το καταλάβαμε εμείς. Μας έδωσε τη φώτιση και το αντιληφθήκαμε. Για ποιο λόγο να μην βιώσουμε από τούτη τη ζωή τον Παράδεισο. Γιατί να μην φτάσουμε εκεί που φτάσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, οι Άγιοι μας, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Κατερίνη. Γιατί να μην φτάσουμε, όπως στο χέρι μας είναι. Δεν είσαι κανένα άλλο χέριου. Στο χέρι μας είναι. Το να βιώσουμε από εδώ τον Παράδεισο και να το βιώσουμε και αιώνια μετά. Και αφού το έχουμε ήδη αντιληφθεί και αφού το γνωρίζουμε, γιατί να μην ζούμε συνέχεια με αυτή τη σκέψη και με αυτό το φρόνημα. Γιατί να αφήνουμε το μυαλό μας να φεύγει από αυτό το πράγμα ενώ αύριο μπορεί να μην ξυπνήσουμε. Γιατί. Και έρχεται λοιπόν η Σαρακοστή όλα αυτά να μας τα θυμίσει. Ελέησόν με ο Θεός. Ελέησόν. Θα ψάλουμε τώρα στον κανόνα συνέχεια του Αγία Ανδρέα της Κρήτης. Ακριβώς για να μας θυμίζει το ίδιο πράγμα, αυτό το πράγμα, να μας το θυμίζει. Το ζήτημα είναι το σκεπτόμαστε. Και το ζήτημα είναι το λέμε εδώ, κάθε εβδομάδα, στις συνάρξεις μας. Τα συζητούμε και τα λέμε. Το ζήτημα είναι να αρχίσω να ξεκινήσω, το εφαρμόζω, να το βιώνω. Να αγωνίζομαι. Να κλείσω τις φλιγές μου. Στο νοσοκομείο μπήκα μέσα για να θεραπευτώ. Δεν μπήκα για να παραμείνω άρρωστος. Μία-μία πληγή πρέπει να τις κλείνω. Όχι να την κοιτάω την πληγή και να την αφήνω να μου μεγαλώνει. Μία-μία τις πληγές μου πρέπει να τις κλείνω. Γιατί τότε θα ισχύσει αυτό που είπε ο Χριστός για αυτούς που ζούσαν στην Καπερναούμ. Ότι εσείς, λέει, είπε στους κατοίκους της Καπερναού, θα κριθείτε πολύ αυστηρότερα, λέει, την ημέρα εκείνη, από ότι θα κρίνω τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Για τα Σόδωμα και τα Γόμορα ζούσαν στην άγνοια, λέει, δεν ξέραν. Και έγιναν σωμοδίτες. Εσείς, λέει, ξέρατε όμως, στους κατοίκους της Καπερναού. Άρα εμείς ξέρουμε. Οι άλλοι απ' έξω, η μακρά του Χριστού μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίοικη από εμάς. Εμάς μας ελέησε ο Θεός και μας έδειξε ακριβώς την ευθεία. Πώς φεύγουμε ευθεία και πηγαίνουμε και πιάνει η πορεία της πτήσεώς μας για τον ουρανό. Για σκεφτείτε ένα αεροπλάνο που δεν ξέρει ο πιλότος που να το πάει. Πάπου θα κατευθυνθεί για να ξεκινήσει Αθήνα, Γαλλία, να κάνει ταξίδι. Και δεν ξέρει πώς θα πού είναι η πτήση του. Εμάς μας έδειξε ο Χριστός πώς θα πάει η πτήση μας. Ένας που δεν ξέρει και δεν του δείξε κανείς ποτέ, μπορεί να χαθεί με ή να συντριβεί και το αεροπλάνο του,
αλλά θα έχει μια δικαιολογία να πει. Δεν μου δείξε κανείς ποτέ, δεν ήξερα, δεν έμαθα. Με βάλαν σε ένα αεροπλάνο μέσα και μου είπε πάτο με το πιλωτάρις να πας. Να πάω πού, αφού δεν έχω την πορεία. Εμείς την έχουμε την πορεία. Μας ελέησε ο Θεός. Μας λυπήθηκε ο Θεός. Και μας έδειξε τον δρόμο. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί να πελαγοδρομήσουμε και να χαθούμε μόνοι μας. Και μπορούμε να έχουμε δικαιολογία όταν χαθούμε μόνοι μας. Ότι γιατί. Γιατί άφησα την πηξίδα και δεν την πρόσεχα. Ποια δικαιολογία θα βρούμε και να πούμε. Έρχεται λοιπόν η Μεγάλη Σαρακοστή. Ακριβώς για να μαζεύσει το νου μας. Έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή ακριβώς για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλα αυτά που είπα. Να μας φέρει σε επίγνωση του εαυτού μας. Να αποκτήσουμε ταπείνωση. Που τι σημαίνει αποκτώ ταπείνωση. Αναγνωρίζω το ποιος είμαι. Αυτό το δημιουργεί και αυτογνωσία. Γνώθησε αυτόν. Και όταν αντιληφθώ ποιος είμαι και καταλάβω ποιος είμαι, αποκτώ ταπεινόφρονο. Είχα πει σε μια άλλη σύναξη ότι όταν πραγματικά αντιληφθώ ποιος είμαι, τότε πώς δίνω εγώ το χέρι μου να το φιλήσει ο άλλος. Όταν αντιληφθώ ποιος είμαι. Να φιλήσει τι. Ποιο χέρι. Όταν εγώ ξέρω μέσα μου ποιος πραγματικά είμαι. Και όπως είπα, έρχεται ο άλλος να πάρει συμβουλές από μένα, να με ρωτήσει. Από μένα, τον πατέρα Αυγουστίνο, τον πατέρα Δαβίδ, τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Εφραίμ, τον Χριστόδουλο, τον Ευγένιο και ούτω καθεξής. Και πάει να το ρωτήσει μια πνευματική συμβουλή. Να ρωτήσει τι. Θυμόσαστε, σας είπα κάποια φορά. Όταν πάτε να συμβουλεύσετε κάποιον άλλον άνθρωπο, πάρτε ένα χαρτί και πείτε του πριν σας συμβουλεύσω, να σας διαβάσω δύο λεπτά τις αμαρτίες μου. Να δείτε ποιος είμαι. Είμαι αυτός και αυτά τα αμαρτήματά μου. Τώρα θέλετε τη συμβουλή μου. Θα δείτε ότι θα πάρει δρόμο ο άνθρωπος και θα τρέχει. Γιατί θα πει, αυτός είναι χειρότερος από μένα. Πώς θα με συμβουλεύσει. Πώς θα με συμβουλεύσει. Άρα λοιπόν, πώς θα δώσω το χέρι μου. Να μου το φιλήσει ο άλλος. Αυτό είναι αυτογνωσία όμως. Και αυτό μου δημιουργεί την ταπείνωση. Αυτό καταλαβαίνω ότι τελικά είμαι ένα τίποτα ακόμα. Και θέλω δουλειά. Για να φτάσω εκεί που φτάσει η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία που την ανέφερα. Που πάλευε 17 χρόνια με στην έρημο, αλλά μετά τα 17 χρόνια μπόρεσε η Μαρία Αιγυπτία και ύπτατο πλέον. Δεν πατούσε σφέδαφος. Μετακινήτω και ύπτατο πλέον. Να φτάσω κι εγώ εκεί. Να φτάσω στο ύψος του Μεγάλου Αντωνίου, που ήταν ο πρώτος μοναχός. Να φτάσω σε αυτά τα ύψη. Αφού το γνωρίζω. Αλλά πρέπει να αποκτήσω λοιπόν την ταπείνωση. Να αποκτήσω την αυτογνωσία, να αποκτήσω νου Χριστού. Να ξέρω ποιο είναι το θέλημά του. Και να ξέρω πού εγώ παραβαίνω το θέλημά του. Όταν λοιπόν τα αποκτήσω όλα αυτά, τότε βρίσκομαι στο σωστό το δρόμο. Τότε ξέρω ποια είναι η πορεία μου. Τότε ξέρω πώς θα κουβεντίζω. Έχω επίγνωση πλέον. Έχω επίγνωση. Και γι' αυτό φωνάζω, ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με Κύριε Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην.